το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω στη συζήτηση επί των άρθρων, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να κάνω 2-3 παρατηρήσεις σχετικά με τα όσα ακούσαμε χθες και από την κυρία Υπουργό, αλλά και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και να καταστήσω σαφή τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία και προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, ήταν υπέρ της άρσης του καμποτάζ. Μία νομοθετική πρωτοβουλία, μία αναπτυξιακή διαδικασία που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ιδιαίτερα τον κλάδο του τουρισμού, διότι μιλάμε ουσιαστικά για μία εναλλακτική μορφή του τουρισμού, όμως αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνει χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε κίνητρα προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ξένων εταιριών, διότι πολύ απλά, εάν δεν δώσουμε κίνητρα στις ξένες εταιρείες, ούτε αυτές θα έρθουν, ούτε πλοία θα έρθουν, ούτε Έλληνες εργαζόμενοι ενδεχομένως να βρουν δουλειά, και σε τελική ανάλυση δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ποιο είναι και το πλαίσιο στις ανταγωνίστριες χώρες. Μας ανέφερε η κυρία Υπουργός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Ιταλία, όμως τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε, παραδείγματος χάρη για την Ισπανία, ότι τουλάχιστον το 50% του πληρώματος, καθώς και του καπετάνιου και πρώτου αξιωματικού, θα πρέπει να είναι Ισπανοί, αυτό αφορά την ακτοπλοεία. Τελικά, μήπως έχετε μπερδέψει, κύριε του ΠΑΣΟΚ, την ακτοπλοεία με την κρουαζιέρα? Διότι και κατά την παρουσίαση του πρωτύπου συμβάσεως χθες στην Βουλή, αυτό ουσιαστικά φαίνεται. Αυτό πρόκειται ουσιαστικά για μια σύμβαση που περισσότερο παραπέμπει στην ακτοπλοεία και λιγότερο παραπέμπει στην κρουαζιέρα. Επίσης, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρει ότι με νομοθετική πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Μανώλη Κεφαλογιάννη επιδοτήσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές στα υποελληνική σημαία πλοία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 438 θέσεις εργασίας. Εγώ αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι, πόσες θέσεις εργασίας Ελλήνων ναυτικών ευελπιστείτε ότι θα δημιουργήσετε με το υποκατάθεση νομοσχέδιο? Εμείς δημιουργήσαμε 438 θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα που επιδοτούμε τις ασφαλιστικές εισφορές στα υποελληνική σημαία, δίνεται κίνητρα στην πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στα μη κοινοτικά πλοία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως δημιουργεί μη κίνητρο στους πλειοκτήτες με ελληνική σημαία. Επομένως, σας ενδιαφέρει η υποελληνική σημαία κρουαζιέρα ή δεν σας ενδιαφέρει? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε. Επίσης, αναφέρατε για παράδειγμα την Ιταλία, που πάνω κάτω διαθέτουμε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Μα στην Ιταλία, κύριοι της κυβερνήσεως, η μόνη προϋπόθεση που βάζει το διεθνές νιολόγιο είναι η υποχρεωτική παρουσία 25 με 30 άτομα στο safe manning, ποσοστό το οποίο πρέπει να είναι είτε κοινοτική είτε ιταλική. Ακόμα και ο καπετάνιος δεν απαιτεί η ιταλική νομοθεσία να είναι Ιταλός. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να δημιουργήσει ένα μόνιμο home boarding στη χώρα μας. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζονται κίνητρα, χρειάζονται κίνητρα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Γνωρίζουμε ότι 4 με 5 είναι αυτές οι εταιρείες που ουσιαστικά ελέγχουν το 85% της κρουαζιέρας, και επειδή πολλές φορές αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός για το θέμα της συμβάσεως ότι οι ίδιες οι εταιρείες προτρέπανε την Υπουργό για την υπογραφή της σύμβασης, οι εταιρείες, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, θέλανε πραγματικά να δούνε το σχέδιο της σύμβασης. Θα αναφερθώ όμως στην πορεία για την κριτική μου για το θέμα της συμβάσεως. Περνώντας, κυρία Πρόεδρε, στα άρθρα, εν συντομία θέλω να πω ότι στο άρθρο 1α το σχέδιο νόμου δίνει δικαίωμα με σημαία τρίτων χωρών να εκτελούν πλοές με την προϋπόθεση
να επιτρέπεται η διενέργεια αντιστοίχων πλοών από πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην χώρα της σημαίας των πλοίων αυτών. Δεν ξεκαθαρίζει όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο έθεσα και στην Επιτροπή, και δεν εισάγει τον όρο, επειδή εισάγει ακριβώς τον όρο της αμοιβαιότητας, αν αυτό αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή μόνο κάποιες από αυτές ή ακόμα και μόνο μία. Οπότε στην ουσία θα μιλάμε για καταστρατήγηση αυτής της προϋπόθεσης, της προϋπόθεσης δηλαδή της αμοιβαιότητας. Επομένως, για να είμαστε και περισσότερο ακριβείς, η συγκεκριμένη φράση θα έπρεπε να διατυπωθεί ως εξής. Επιτρέπεται η διενέργεια αντιστοίχων πλοών από πλοία με σημαία οποιασδήποτε, να προσθεθεί δηλαδή η λέξη οποιασδήποτε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τώρα στο άρθρο 1β σαφώς γίνεται και διαχώρηση μεταξύ της μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης του 49 επιβατών, διότι ουσιαστικά διαχωρίζει την κουραζιέρα από το γιότινγκ, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι του άρθρου 1β θα μπορούσε να παραπέμψει και στο άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 122 του 1995. Τώρα στο άρθρο 1γ είπαμε ότι διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας ως προς την υπογραφή ή μη της σύμβασης, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις ανταγωνιστικές χώρες δεν υπάρχει ο όρος της συμβάσεως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θα καταλάβαινα την υπογραφή της σύμβασης με τη μορφή κινήτρων. Παραδείγματος χάρη, σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ή το συγκεκριμένο πλοίο κάνει 25 από επιβιβάσεις, δίνεται κίνητρο για τη μείωση των λιμενικών τελών. Στο πρότυπο σύμβασης που μας δώσετε, ουσιαστικά είναι ένα κείμενο που, όπως τόνισα και πριν από λίγο, παραπέμπει περισσότερο σε σύμβαση ακτοπλοείας και λιγότερο σε σύμβαση κρουαζιέρας. Για παράδειγμα, μας είχατε πει ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο όρος της πρόσληψης Ελλήνων ναυτικών. Εφόσον λοιπόν πουθενά δεν φαίνεται να είναι υποχρεωτικός ο όρος αυτός, τι γίνεται εάν η εταιρεία πληρεί τους όρους σύνθεσης της σημαίας της κανονικά και τους πει πολύ απλά «Ευχαριστώ, δεν θέλω Έλληνες». Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απαντήσετε. Γιατί πρέπει αυτός ο όρος υποχρεωτικά να υπάρχει στη σύμβαση? Τι γίνεται αν μια εταιρεία θέλει να κάνει ένα περιορισμένο πρόγραμμα με 2-3 μόνο turnarounds τη σεζόν στο ελληνικό λιμάνι? Γενικά τι γίνεται με περιορισμένα εποχικά προγράμματα? Πάλι σύμβαση θα πρέπει να υπογράψει? Εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι η εταιρεία θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα κάτσει μόνιμα στην Ελλάδα και επομένως αντιμετωπίζετε το θέμα της κουραζιέρας ως κάτι στατικό. Όμως, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε την απίθανη περίπτωση που βρεθεί κάποιος να υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο, τι εγγυήσεις δίνει το ελληνικό δημόσιο για την καλή λειτουργία της σύμβασης σε περίπτωση που για κάποιο λόγο αποφασίσουν κάποιοι να μποϊκοτάρουν το πλοίο.